Οκ. Και μα έπαιρνε. Εντάξει. Εντάξει, ο καθένα. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Όλοι μιλάμε τώρα κάτω, θα τα πούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, προχωράτε. Θα ήθελα και να προχωρήσουμε. Το καταλαβαίνω. Αποχωρήσουν και οι συνάδελφοι. Προσωπικά θέλω να πω ότι χαίρομαι ότι βλέπω ότι υπάρχει μια σύγκληση σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στη διαδικασία, αν θέλετε, στα περιεχόμενα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι υπάρχει σύγκληση, φαντάζομαι θα καταλήξουμε αν θα γίνει εντός της αιθούσης ο καθένας σπίτι του ή στο κόμμα του να κάνει το πόρισμα. Αυτό που με απασχολεί και θα πρέπει να πω κάποια πράγματα είναι το πώς προκύπτει σε κάθε διαδικασία το περιεχόμενο τεκμηρίωσης του οτιδήποτε γράφει κάποιος, για οποιοδήποτε λόγο το γράφει. Επειδή αυτό το πόρισμα, από ό,τι έχω καταλάβει, όταν συνταχθεί και συνυπογραφεί, φαντάζομαι από όλους, ή το συμφωνήσουμε όλοι και το υπερψηφίσουμε πλειοψηφικά ή ομόφωνα, θα παραδοθεί από ό,τι γνωρίζει τον πρόεδρο της Βουλής. Σωστά, παραδίδεται στη Βουλή. Και ο πρόεδρος τι κάνει από αυτό, αν από αυτό προκύπτει κάτι, έχει υποχρέωση να το παραδώσει στις αγγελικές αρχές ή αυτά επάγγελτα, ή τι γίνεται, αυτό δεν το γνωρίζει. Η Ολομέλη αποφασίζει αν κατόπιν αυτών τα στοιχεία, δηλαδή συνηγορούν σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα, νομίζω. Θα υπάρξουν εισηγήσεις. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Κάθε ένα κόμμα θα τοποθετηθεί από αυτού. Θα υπάρχουν εισηγήσεις όλων ημών στην Ολομέλεια. Βεβαίως. Προτείνουμε να πάμε παρακάτω. Βεβαίως. Δηλαδή θα μείνει ένα κείμενο να το διαβάσει κάποιος. Okay. Επειδή έχουμε για μένα τέσσερα κομμάτια. Κανένα συνάδελφο δεν ανέφερε το τέταρτο, θα το πω. Το ένα κομμάτι είναι τα μέσα μαζική ενημερώσεω, σαφώ, όπω είναι και εσεί τη Επιτροπή. Ένα είναι τα κόμματα οπωσδήποτε. Ένα άλλο που προέκυψε ήταν το πόρισμα ή το κείμενο του κυρίου Καλούδη. Και το τέταρτο είναι οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες των μαρτύρων. Αυτό δεν το ανέφερε κανένα. Σε πέρα το αναφέρω. Εξεπλά γινόταν πολλοί μάρτυρες, και ξεκινάω από το τελευταίο, έκαναν βαριές καταγγελίες για πολλά πρόσωπα νομικά και φυσικά. Καταγγελίες, οποίες αν εκείνη τη στιγμή έβλεπε αυτό το βίντεο ένας εισαγγελέας ή ιδιοκτικές αρχές, θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να έχουν επέμβει, χωρίς να πάμε εμείς να κάνουμε μια εισαγγελική παραγγελία ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ακούσαμε πάρα πολύ βαριές κατηγορίες και με εμπλοκή δημοσιογράφων, επιταγών που βγαίνουν ορχόντως από τον κύριο Κουρί, από τον κύριο Κουρτάκη. Τα θυμάμαι όλα και από τον κύριο Λαφούζο. Και ο κύριο Λαφούζο είπε και άλλα. Είπε και για τις τράπεζες. Δεν είπε μόνο για τον ανταγωνισμό. Είπε ότι εγώ, για παράδειγμα, εκβίασε η τράπεζα, δεν μου έδινε τρεις μήνες το δάνειο για να με βγάλει εκτός διαδικασίας για το ΕΣΟΡΟΥ. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι το οποίο από τις δικές μου ελέγχους που έχω κάνει σε εσωτερικούς ελέγχους εταιρείες, γιατί έκανα και αυτό στις τράπεζες που ήμουνα. Βγαίνει, όπως το λέγαμε και στα αγγλικά, είναι υποχρώσεις ενδείξεις. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό στέκει εδώ να το γράψουμε. Πρέπει να το γράψουμε όμως, διότι. Όχι με το νομικό πλαίσιο, σαν πόρισμα το λέω. Διότι αν έχω εγώ απορίες, εγώ μπορώ να το γράψω, έχω μια απορία. Γιατί αυτό έγινε έτσι, και να το αφήσω εκεί. Λέω, η απορία μου όμως εμένα κρύπτει, η δική μου απορία του Δημήτρου Καμένου στο πόρισμα, κρύπτει κάποια ενοχή. Δεν μπορώ να τη στοιχειοθετήσω νομικά, διότι δεν έχουμε και την τεκμηρίωση, αλλά η απορία αυτή περιλαμβάνει ένα τεράστιο ασκό, ο οποίος εάν δεν εξεταστεί, θα κατηγορηθούμε όλοι ότι αποκρύπτουμε κάτι. Ήδη έχουμε κατηγορηθεί. Εγώ βγαίνω έξω και μιλάω με κόσμο και μου λένε: ναι, παιδιά, τόσα σας είπε ο Χ, ο Ψ. Τι κάνατε, γιατί τους φωνάξατε? Ένας από τους λόγους που έλεγα: ρε παιδιά, φρέφτηκε κανένα άλλο μάρτυρα. Είπαμε και για τους υπόλοιπους. Έστω ότι συμφωνήσαμε να μην καλέσουμε άλλο μάρτυρα. Πρέπει οπωσδήποτε. Εγώ θα το κάνω. Και ελπίζω να συμφωνήσουν όλοι οριζόντια διακομματικά και να βάλουν και οι δικοί τους. Δηλαδή και το κομμάτι του υλικού που προκύπτει από τους μάρτυρες είναι εξαιρετικά σημαντικό. Διότι όλες οι μαρτυρίες των μαρτύρων και οι καταγγελίες καταδεικνύουν τη διαπλοκή. Είναι σαφές. Είναι δηλαδή ο ορισμός αυτή τη στιγμή της σύστασης της Εξεταστικής μας Επιτροπής προκύπτει κυρίως από τις καταγγελίες των μαρτύρων. Όχι τόσο από τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως είπαν οι συνάδελφοι, τα διαβάσαμε όλοι τεκμηριωμένα. Τράπεζα Ελλάδος, ελεγχτές, το πόρισμα του Πασόκ. Ό,τι χαρτί έχουμε μέσα στην 162 και όσο προλάβαμε όλοι να τα διαβάσουμε, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τεκμηρίωσης, ένα κομμάτι του υλικού. Αλλά τα υπόλοιπα χρήζουν άμεσης περιγραφής, στοιχειοθετημένης περιγραφής και πολλών ερωτηματικών για τις καταγγελίες αυτές και όταν θα πρέπει να βάσει του ποινικού κώδικα της Ελλάδος, του νομικού συστήματος, αν πρέπει να ασχοληθεί εισαγγελέας ή όχι. Με την καρικερία του Καμένου που λέει ότι ο Λάπας πήρε τα λεφτά και έφυγε. Μου έφερε μια μαύρη επιταγή και με έψηνε να πάω να αγοράσω ένα κανάλι. Αυτό δεν πάει να μείνει έτσι. Δηλαδή, μας έχει δει ο κόσμος και έχουν καταγραφεί στο βίντεο αυτά. Τα λέω διότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι και κλείνει τις απορίες των συναδέλφων του Μάκη και του Αντρέα, που λένε να βάλω κατηγορία υπό κατηγορία, φάκελο υπό φάκελο, υπό φάκελο, τεκμηρίωση. Ναι, αυτό ναι.
αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το υπόλοιπο όμως το δένει όλο. Εάν θέλει κάποιος να το ελέγξει, έτσι. Διότι θα πάω λίγο τώρα σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Ας πούμε το πόρισμα του Πασόκ, τώρα το λέω και λείπει και ο Ανδρέας, δυστυχώς έφυγε. Δεν θα έπρεπε να το αναφέρω, αλλά είμαι αναγκασμένος. Είναι ένα μαγικό κόλπο το να μην έχεις ευθύνες. Όποιος διάβασε τη σύμβαση ανάθεσης του Πασόκ στις ελεγκτικές, ό,τι και να έχουμε διαβάσει στη ζωή μας, ό,τι και να έχουμε κάνει, είτε είσαι ειδικός, είτε λιγότερο, είτε καθόλου, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, η σύμβαση ανάθεσης, δεν λέω για τα πορίσματα των ελεγκτών, δεν μιλώ για τα πορίσματα των ορκωτών, που εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Η ανάθεση όμως δείχνει ότι θέλεις να δείξεις ότι κάνω έργο ελέγχου και συγχρόνως θέλω να μην βγει κανένα αποτέλεσμα. Διότι επιβάλλει σε αυτόν που ελέγχει το ταμείο του Πασόκ να συνυπογράψει το πόρμα του άλλου που δεν το έχει ελέγξει. Ένας έλεγχε τα ταξίδια, ο άλλος τις χρηματορροές και υπέγραφε αυτός που υπέγραφε για τα ταξίδια, έλεγχε τα ταξίδια, επιπέγραφε το πόρισμα των χρηματορροών χωρίς να το έχει ελέγξει. Οι ίδιοι στον κώδικα δεοντολογίας τους αυτό καλύπτεται, όπως λέμε, από την κατασυμφωνία έλεγχο που γίνεται από τις ελεγκτικές εταιρείες. Είναι ένα παράθυρο το οποίο όμως για τα πολιτικά κόμματα και για εμάς που ελέγχουμε την πολιτική ζωή αυτού του τόπου και το πώς έχουμε φτάσει εδώ σήμερα, θα πρέπει να ελεγχθεί σε λεπτομέρειες. Δηλαδή, τι λέω, ότι το κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με τις εμφανείς παράνομες πράξεις ή το νομικό πλαίσιο έχουν πάρα πολλές διαφορές και αλλοσυμπληρώνονται. Επίσης, θα πρέπει και προκύπτει αβίαστα από το συμπέρασμα, τουλάχιστον το δικό μου, ότι πρέπει να γίνουν και προτάσεις αλλαγής των πλαισίων και των δύο. Δεν μπορεί να συνεχίσει η χώρα να έχει αυτό το κανονιστικό και αυτό το νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Είτε ό,τι αφορά το κανονιστικό της Τράπεζας της Ελλάδας, απέναντι να γίνει σύσταση, διότι η Τράπεζα της Ελλάδος εμφανώς έχει πρόβλημα εποπτείας, εμφανέστατα, και στα απορρίμματά της μόνο αυτόν γκολ που δεν βάζει. Λέει ότι έχω πρόβλημα κι εγώ. Ναι, αλλά και τι γίνεται. Δηλαδή το λέει ότι έχω πρόβλημα. Εγώ έχω ένα πρόβλημα σαν άνθρωπος. Όταν κάποιος μου λέει ότι έχω κάνει ένα λάθος, θα το συγχωρέσω, εντάξει. Αν είναι δικός μου άνθρωπος, δεν είμαι Θεός. Αλλά όταν μια τράπεζα λέει: παιδιά, δεν είχα καλό υποπτικό σύστημα, το καταλαβαίνω, και χάθηκε η μπάλα και χάσαμε 100 εκατομμύρια. Ναι, μεν τα 100 εκατομμύρια είναι το 1 δεκάκι χιλιοστό του ΑΕΠ, αλλά είναι λάθος. Και τι κάνεις, ποιος ελέγχει εσένα που ελέγχει τους άλλους? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μηχανισμός να ελέγξει τον υποπτικό μηχανισμό της Τράπεζας της Ελλάδος παρά μόνο ο SSM, ο οποίος εκφεύγει σαν εξάρτητη αρχή από εμάς. Αλλά επειδή οι συστημικές τράπεζες συμμετέχουμε σχεδόν πλειοψηφικά, με το τούχου σου πλέον, είναι δικιά μας ευθύνη στη Βουλή και του Δημοσίου να ελέγχουμε τον τρόπο που ελέγχει η Τράπεζα της Ελλάδος πλέον τα πάντα. Άλλο κομμάτι. Φεύγουν οι ισολογισμοί των κομμάτων σε μια επιτροπή της Βουλής. Ωραία. Τα βλέπει η επιτροπή της Βουλής, έχει και μια υπογραφή ενός ορκωτού λογιστή και λέει: εκεί μέσα δεν βρήκα 1 εκατομμύριο ευρώ παραστατικά. Στέλνει ο ορκωτός, λέει: παιδιά, δεν βρήκα 1 εκατομμύριο, το υπογράφει, γεια σας. Ο ορκωτός έκανε τη δουλειά του. Εντάξει. Η επιτροπή το πήρε και τι κάνει? Ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει αυτό. Δεν, τι κάνει η Επιτροπή? Έχουν μια Επιτροπή που λέει ότι ένα κόμμα βρήκε ορκωτός, λείπουν 1 εκατομμύριο παραστατικά και τελειώνει εκεί η δουλειά της Επιτροπής. Είναι δυνατόν να αφήσουμε να τελειώνει εκεί η δουλειά της Επιτροπής? Μα θα κατηγορηθούμε στο τέλος για συγκάλυψη. Δεν το αντέχω και σαν άνθρωπος. Δηλαδή, φαντάζομαι κανένας να κατηγορηθούμε για συγκάλυψη, διότι θα κατηγορηθούμε για αυτό εάν δεν αλλάξουμε το πλαίσιο αυτό, το νομικό. Ότι αν πάει σε Επιτροπή της Βουλής, όπως το πόθεν έσχεσαι στο δικό μου, εάν κάνω κάποιο λάθος πόθεν έσχεσαι, θελημένη αθέλητά μου, κατηγορούμε επί προσωπικού για απιστία ότι είπα ψέματα στο δημόσιο και εξαπάτησα το δημόσιο. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι δεν είναι? Κατηγορούμε για το πόθεν έσχεσαι μου. Είναι δυνατόν ένα κόμμα, ένα νομικό σύστημα που έχει διαχειριστεί 1,5 δις που έχω μετρήσει, ένα 700 δισεκατομμύρια ευρώ από το 1993 μέχρι σήμερα, όλα τους ισολογισμούς, 1,5 δις, να μην υπάρχει μηχανισμός να το ελέγχει και να δίνει λόγο όταν ένας ελεγχτής έχει βρει μια παρατυπία? Αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι ό,τι πόρισμα και να βγάλουμε, σε 2 χρόνια θα το βρούμε πάλι μπροστά μας. Θα συνεχίσει πιθανόν το ίδιο, γιατί δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός ούτε κάποιος τρόπος να διορθωθεί όλη η κατάσταση. Υπάρχει ένα κενό στις λίστες που έχω βάλει, που έχουμε ζητήσει διάφορα έγγραφα, θα καταγραφούν στο πόρισμα, δεν μας αποστάλησαν. Ό,τι έχω ζητήσει, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο, για παράδειγμα, η δανειακή σύμβαση του κυρίου Μπόμπολα που πήρε από την offshore 4,5 για να κάνει αύξηση με το κύριο Ευαλαίο στον Πήγασο, ζήτησα την δανειακή σύμβαση και το proof of funds. Πώς τα βρήκε η HSBC και αν η Α τα δέχτηκε νομίμως χωρίς δανειακή σύμβαση. Πολύ απλό. Δεν το πήραμε. Αυτό όμως είναι κακούργημα για τρεις. Για τρεις. Και για εμάς, αν δεν το αναδείξουμε, προσέξτε, και η HSBC πρέπει να έχει δάνειο, σύμβαση μεταξύ 2 μερών για να δανείσει τα χρήματα να τα εκταμιεύσει, ο δανειζόμενος οπωσδήποτε να καταθέσει την εφορία του να πληρώσει χαρτόσημο, και η Α θα πρέπει να έχει τη δάνειο για να δεχτεί τα χρήματα. Αν δεν υπάρχει δανειακή σύμβαση, πρέπει να μπουν φυλακή τρεις.
Είναι απλά τα πράγματα, θα καταγραφούν. Επειδή όμως δεν πρέπει να κατηγορούμε παρά μόνο βάση νομοθεσίας να δείχνουμε που έχει γίνει παραβίαση. Και σωστά, όπως λέει και ο Μάκης και η νομική, να βάζουμε και τον νόμο και την νομοθεσία στην οποία κάνουμε παραπομπή, έτσι ώστε να στοιχειοθετούμε το επιχείρημά μας, θα χρειαστούμε πολύ βοήθεια. Και ειδικά εγώ που δεν ξέρω τα πολύ καλά νομικά, μπορεί να πω το πώς βλέπω το αδίκημα χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, και θα πρέπει να βρούμε και τους νόμους το οποίο θα πρέπει να το τυλίξουμε για να γραφεί με τον σωστό τρόπο στο πόρισμα. Άλλο θέμα. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε είναι το εξής. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ήταν εκεισυγμένες εταιρείες. Έχουν ελεγκτικούς και υποπτικούς μηχανισμούς. Τα κόμματα δεν έχουν κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό. Όταν ερώτησα όλους τους ταμείες οριζοντίως με ποια διαδικασία δανειστήκατε, ετηθήκατε δάνειο στην οποιαδήποτε τράπεζα, πώς προέκυψε η ανάγκη του δανείου, δεν είχατε λεφτά, είχατε ένα εσωτερικό οδηγικό συμβούλιο, μία επιτροπή η οποία κρίνει ότι για το 17 οι ανεξάρτητοι Έλληνες, παιδιά, δεν βγαίνουμε, έχουμε να κάνουμε 500 ταξίδια, θέλω δάνειο, ή μου σκάνε 30 εκατομμύρια από παλιά χρόνια και πρέπει να τα αναπληρώσω με νέο δάνειο, να τα πληρώσω. Αυτή η διαδικασία στα κόμματα δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπήρχε ο τρόπος ο οποίος θα στοιχειοθετήσουν την ανάγκη αίτησης του δανείου. Άρα εδώ πέρα υπάρχει πάλι ένα ζήτημα εσωτερικής διαδικασίας, το οποίο αυτό είναι εσωτερικής διαδικασίας των κομμάτων. Βέβαια δεν είναι της παρούσης και συγχρόνως, όταν όμως μια εταιρεία δανείζεται χωρίς πρακτικό διοικητικού συμβουλίου, καμία τράπεζα δεν δανείζει. Δεν μπορεί η τράπεζα να δανείζει το οποιοδήποτε κόμμα μια υπογραφή ενός διευθυντού, ενός προέδρου, χωρίς να στοιχειοθετεί την ανάγκη του δανεισμού. Γιατί έτσι μπορεί ο κανένας να δανείζεται και υπάρχει εδώ η αποχρώσα ένδειξη ότι δανείζεται για να μην πληρώσει. Διότι την ίδια στιγμή έχει έσοδα εκατοντάδες εκατομμύρια από άλλες πηγές και παίρνει και ένα δάνειο από πάνω και δεν στοιχειοθετεί το γιατί θέλει το δάνειο, ενώ ταυτόχρονα έχει και άλλα έσοδα. Και θα πω και για τον Κύρικα, είναι ένα ζήτημα. Λείπει και ο Μάκης. Α, ήρθανε για τον Κύρικα. Έπρεπε να πω κάποια πράγματα, δεν ήσασταν και παρόντες. Υπάρχει ένα θέμα, το καταλαβαίνουμε. Το ότι δεν έχει πληρωθεί ένα δάνειο, φταίνε δύο. Όπως είπαμε εδώ πέρα, φταίει εκεί η τράπεζα που δεν έχει οχλήσει τον άλλον, πήρε παιδιά, πλήρωσέ με. Με ένα εξώδικο, με ένα τηλέφωνο, όπως παίρνουν οι εισπρακτικές και οι τράπεζες όλους μας, αν χάσουμε ένα μήνα μια πληρωμή. Αυτή η όχληση δεν έγινε. Αυτό είναι λάθος της τράπεζας. Δεν είναι λάθος του δανειολήπτη που πήρε το δάνειο. Αυτός πήρε το δάνειό του, αν δεν τον οχλήσει, θα το πληρώσει. Απ' την άλλη, είπε η Τράπεζα Αττικής ότι και για άλλα δάνεια για 5 και για 6 χρόνια, πάλι προς κόμμα, δεν όχλησε για καμία πληρωμή. Αυτό είναι καθαρή καταστρατήγηση των νόμων, της καλής λειτουργίας των τραπεζών και του κώδικα δοντολογίας. Απαγορεύεται να μην κάνεις όχληση σε κάποιον δανειολήπτη να σε πληρώσει, καμίας μορφής, ούτε τηλέφωνο ούτε έγγραφη, ενώ ταυτόχρονα κάνεις εκατοντάδες χιλιάδες οχλήσεις σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους και οποιονδήποτε άλλον σου χρωστά σαν τράπεζα. Και συγχρόνως, επειδή στον Κύρικα μεταβιβάστηκαν κτλ., εκεί προκύπτει, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Λάπα, ότι έπρεπε να έχει πληρωθεί ή να έχει γίνει κάτι, διότι το πόθεν έσχες των ιδιοκτητών του Κύρικα και του κυρίου Κυριάκου και του πατρός του έδειχαν ότι έχουν χρήματα. Δηλαδή είναι καταδεδειμένα στη Βουλή τα πόθεν έσχες. Έπρεπε να κάνουν μια πληρωμή για να δείξουν μια καλή εικόνα, τίποτα άλλο δεν λέω. Ή να το ρυθμίσουν όπως θα πρέπει, και κλείνω, μετά τις καταγγελίες της Τραπέζης Πειραιώς, και είναι ένα κομμάτι του πορίσματος πολύ σημαντικό, γιατί πλέον έχουμε καταγγελία συμβάσεως και πάνε στο πλημμυλιοδικείο και ζητάνε 191 από τον ένα και 161 εκατομμύρια από τον άλλον, σούμα 352. Τι κάνουμε εδώ, δεν είναι μια απορία. Δηλαδή, θα υπάρχει για μένα η παρανομία της άνησης μεταχείρισης. Δεν μπορεί να πας, να μην πας να ρυθμίσεις. Να μην παραστείς σαν νομικό πρόσωπο κόμμα Α, Β, Γ στην τράπεζα που σου καταγγέλει και σου λέει 191, να παραστείς φυσικά, διότι μετά έχεις βία ή προσαγωγή, μετά έχεις προσωποκράτες που έχουν υπόλοιποι. Θα ισχύσει αυτό ή θα έχουμε κάποια άλλου είδους μεταχείριση στα πολιτικά κόμματα? Δεν θα έπρεπε. Και δεν ψέγω τα κόμματα προς Θεού, ψέγω όμως τη διαδικασία ότι πρέπει να πάνε να ρυθμίσουν έστω σε 100 και σε 200 χρόνια. Εμείς και εγώ, σαν καμένος, θα υπογράψω τη ρύθμιση των χρεών του κάθε κόμματος προς τα πολλά και 100-200 χρόνια, όπως κάνουμε για το ελληνικό δημόσιο, για 30-40-50. Αλλά όχι να μην απαντάμε στο εξώδικο ή να μην κάνουμε παράσταση για να διεκδικήσουμε μια ρύθμιση, κούραμα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας δώσει μια τράπεζα στο δάνειό μας. Αυτά θα πρέπει να καταγραφούν, διότι είναι και ένα ποιοτικό κομμάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στο πόρισμα για τον ελληνικό λαό και στα συμπεράσματά μας. Ευχαριστώ πολύ.